Πολύ καλή μέρα για μένα, πολύ καλή μέρα για την ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι πήραμε τους 3 βαθμούς για τη συνέχεια και αυτό, δεν σταματάμε σε αυτό και κοιτάμε στη συνέχεια πλέον. Πιστεύει ότι η απόδοση του ΠΑΟΚ στα επίπεδα του δεύτερου μηχρόνου είναι αυτό που ζητάει η ομάδα, ο προπονητής για τα επόμενα παιχνίδια? Και στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Βέβαια, κάναμε κάποια λάθη στην δημιουργία. Βοήθησε η διακοπή στο ημίχρονο για να τα συζητήσουμε και να τα διορθώσουμε. Δεν θα ήθελα να πω ότι μένουμε στο ένα από τα δύο ημίχρονα. Νομίζω γενικότερα η εμφάνισή μας πρέπει να το δούμε σαν ένα παιχνίδι συνολικά. Η εμφάνισή μας ήταν πολύ καλή γενικότερα σήμερα. Ναι, γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα, προσπαθούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο, είμαστε όλοι ενωμένοι γι' αυτό. Σίγουρα δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Αν ήταν ακατόρθωτο, δεν θα δίναμε όλοι το 110% για να το πετύχουμε. Για τη δική του απόδοση, γκολ με τον Ατρόμητο, γκολ στο κύπελλο, 2 γκολ τώρα, το βρίσκει καλύτερα. Σίγουρα βοηθάει πολύ στον τομέα του το προσωπικό, το να νιώσω καλά και να βρω καλύτερα τα πατήματά μου. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι το ότι βοηθάει την ομάδα να πάρει τους βαθμούς και να πάρει τις νίκες. Τώρα θα το κάνω εγώ, γι' αυτό είμαστε ομάδα. Σε κάποια άλλα παιχνίδια θα το κάνει κάποιος άλλος. Αυτό, να μπορέσουμε να κουβαλήσουμε την ομάδα όλοι σιγά σιγά.